Ο Χάν Γουλαμαρσούλ είναι ένας από τους χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες της Ελλάδας που έχει βρει το δικό του επίγειο παράδεισο στο Ρέθυμνο. Ο Χάν, που κατάγεται από το Πακιστάν, ήρθε στο Ρέθυμνο πριν από 12 χρόνια και πλέον δεν διανοείται να φύγει. Δουλεύει σε μπαρ της πόλης και η ζωή στο Ρέθυμνο του αρέσει πολύ, όπως εξομολογείται στο φακό της νέας τηλεόρασης. Τι είναι καλά στην Ελλάδα, λέτε? Είναι καλά, είναι, αλλά δεν δουλεύει καλά για τον Δήμο και αυτό. Οι υπηρεσίες, λέτε, δεν δουλεύουν? Ναι. Αλλά γενικά, δουλειά υπάρχει, δουλειά λεφτά υπάρχουν. Όλα καλά. Ευχαριστούμενο για τη δουλειά, είναι ευχαριστούμενο. Για τη δουλειά, ευχαριστούμενο. Και για τη ζωή σας, φαντάζομαι. Είναι πολύ καλά. Είναι. Πέρα όμως από το Χάν, χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που πάτησαν το πόδι τους στο Ρέθυμνο τα τελευταία χρόνια, όμως την περίοδο της κρίσης επέστρεψαν στις πατρίδες τους για να επιστρέψουν και πάλι το τελευταίο διάστημα. Το Ρέθυμνο, σαν Δήμος Ρεθύμνου, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ο Δήμος Ρεθύμνης. Από εκεί και πέρα ακολουθούν ο Δήμος Μελοποτάμου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου και οι υπόλοιποι Δήμοι. Είναι πολλά χρόνια οι μετανάστες εδώ στο Ρέθυμνο, οπότε έχουν γεννήσει πάρα πολλά παιδιά εδώ, τα οποία έχουν άδειες και μάλιστα όσα έχουν αρκετά χρόνια και έχουν βγάλει ελληνικά σχολεία ή έχουν γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα, παίρνουν και τη λεγόμενη άδεια δεύτερης γενιάς. Σύμφωνα με τους αριθμούς, το 2009 οι οικονομικοί μετανάστες που είχαν άδεια παραμονής και ζούσαν στο Ρέθυμνο ήταν συνολικά 7.000. Σταδιακά ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά περίπου 2 με 2.500, ενώ τους τελευταίους 11 μήνες οι οικονομικοί μετανάστες που ζουν στο Ρέθυμνο αριθμούν τους 6.367. Τους έχουμε αγκαλιάσει, τους θέλουμε. Δουλειές βρίσκουν εύκολα, λέτε? Αναλόγως, εντάξει, είναι και το οικονομικό στη μέση. Επιστρέφουν οι οικογενειάρχες, ίσως βλέπουν ότι έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα οικονομική στην Ελλάδα παρά στις χώρες τους. Υποθέτω ότι να είναι σε χώρες όπως της Αλβανίας και των Βαλκανίων. Επομένως, η σταθερότητα αυτή τους δίνει το δικαίωμα να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς το μέλλον. Πολλοί από αυτούς κατάφεραν να φέρουν και τις οικογένειές τους, ενώ η αυξητική τάση που καταγράφεται οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την επανέκδοση άδειας παραμονής σε ανθρώπους που την είχαν χάσει την προηγούμενη δεκαετία. Με τον νόμο που ισχύει αυτή τη στιγμή, όσοι αλλοδαποί έχουν χάσει τις άδειές τους την τελευταία δεκαετία, μπορούν με μία αίτησή τους να ζητήσουν να ξαναπάρουν άδεια, αρκεί να μην λείπουν πάνω από 2 χρόνια από την Ελλάδα. Αν λοιπόν ήταν εδώ και δεν φύγανε μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν μπορέσουν να ασφαλιστούν ή να εξαγοράσουν κάποια ένσημα, μπορούν να ξεκινήσουν την άδειά τους ξανά, αρκεί από εδώ και πέρα να ασφαλίζονται και να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους. Με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, στο Ρέθυμνο ζουν μετανάστες από 51 χώρες. Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από την Αλβανία, ακολουθούν οι Ινδοί, οι Σύριοι και οι Ουκρανοί. Επίσης διαμένουν Ρώσοι, Μολδαβοί, Γεωργιανοί, Αιγύπτιοι και Σέρβοι.